Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Κύριε Χατζηδάκη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Κύριε Ταχιάου, κύριε Κωνσταντινίδη. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, χαρούμενοι για αυτήν την προσέλευση. Είναι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το θέμα των μεγάλων καταστροφών. Πριν από λίγες εβδομάδες είναι άλλωστε, είναι πολύ πρόσφατο. Μεγάλες φυσικές καταστροφές έπληξαν την πρατήρα μας, πρώτα τον τόπο μου, τον Έβρο, και μετά τη Θεσσαλία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από αυτό, αν μου επιτρέπετε, όχι απλώς σαν ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους που πλήττονται ακόμα και στους συνανθρώπους μας που χάθηκαν, αλλά και για να δείξουμε και για να αναδείξουμε, αν θέλετε, ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να στραφούμε όλοι σήμερα για την ανάπτυξη. Είναι πρώτα το κράτος, βέβαια, που πρέπει να το δει αυτό, αλλά και όλοι εμείς να μας προβληματίσουν η αλλαγή, η κλιματική κρίση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η άποψή μας είναι ότι εκτός από την πλήρη στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων, χρειάζεται η εφαρμογή ενός ρεαλιστικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίζει στο μέλλον παρόμοιες τέτοιες κρίσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό την επόμενη φορά να πούμε ότι ήμασταν πιο έτοιμοι. Είναι προφανές ότι η πρωτόγνωρη ένταση των φαινομένων δεν αντιμετωπίζεται με παλιές υποδομές και τον προηγούμενο σχεδιασμό που είχαμε μέχρι τώρα. Θέλει εξυγχρονισμό των δομών του κράτους και ασφαλώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα μέσα σε μια μέρα. Η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει κάνει συνολικά τα περασμένα χρόνια μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι και τώρα θα το πράξει και θα έχουμε εντατικότερους ρυθμούς από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Πρέπει όμως και εμείς όλοι, οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας, να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και ότι πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις οι οποίες στηρίζουν την αηφόρο ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, κάνοντας μία ανασκόπηση, αν θέλετε, σε όσα μας δίδαξε ο τρόπος που επέδρασαν στη χώρα μας οι αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών και ιδίως, θα έλεγα, η υγειονομική κρίση, νομίζω προκύπτει εμφαντικά το πόσο βλάπτουν στην οικονομία μας δύο μεγάλες παθογένειες. Η διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναπτυξιακή μονομέρεια. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το πρώτο, τις περιφερειακές ανισότητες. Δεν μιλάω μόνο σαν εκπρόσωπος των Ελλήνων βιομηχάνων, μιλάω και σαν πρόεδρος του μόνου κοινωνικού εταίρου που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να επισημάνω και προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πολύ σίγουρη ότι η συγκέντρωση της βιομηχανίας κοντά σε μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κυρίως, είναι ένας κρίσιμος λόγος που από το 2015 και μετά έχουν διευρυνθεί οι περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Δυστυχώς, τα ποσοτικά στοιχεία που έχουμε είναι αδιάψευτοι μάρτυρες. Δυστυχώς, αν δεν ληφθούν αμέσως κατάλληλες αποφάσεις από την κυβέρνηση, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Οι καταστροφές στη Θεσσαλία και στον Έβρο με βεβαιότητα θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο κύμα αστιφιλίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ερήμωση σε ορισμένες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα στον πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές, ολιστικής προσέγγισης κίνητρα, τα οποία θα συνεισφέρουν όχι μόνο στην παραμονή τους, αλλά ακόμα και στον επαναπατρισμό και άλλων κατοίκων. Οι επιχειρήσεις στην περιφέρεια, και όχι μόνο, αναζητούν μονίμως προσωπικό. Αναζητούσαν παλαιότερα, τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Μπορεί ίσως αυτή η κρίση να λειτουργήσει και σαν μία επίλυση για αυτό το πρόβλημα. Η περιβόητη αποκέντρωση που συζητάει η χώρα από τη δεκαετία του 1980, πιστεύω ότι τώρα, με αφορμή την κλιματική κρίση, είναι καιρός επιτέλους να γίνει πράξη. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι η αναπτυξιακή μονομέρεια. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο
βιώσιμο νέο μοντέλο ανάπτυξης για την πατρίδα μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τη βιομηχανία στο προσκήνιο, να αναδειχθεί ξανά ο κρίσιμος ρόλος της για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για κοινωνική συνοχή. Θέλω να υπενθυμίσω ορισμένα στοιχεία που δείχνουν την πολύ σημαντική συνεισφορά της βιομηχανίας στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία μας. Κυρίως δείχνουν ακόμα πόσο πιο μεγάλα ωφέλη θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τη βιομηχανία. Σχεδόν μία στις 4 θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη βιομηχανία. Κάθε επιπλέον θέση εργασίας στον μεταποιητικό τομέα δημιουργεί από μισό έως 2 επιπλέον θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς. Κάθε μία θέση απασχόλησης στη βιομηχανία δημιουργεί περίπου 2 θέσεις στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και παροχής υπηρεσιών. Οι διασυνδέσεις μεταποίησης με τους λοιπούς οικονομικούς κλάδους αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι κάθε επιπλέον μονάδα ζήτησης στον μεταποιητικό τομέα παράγει επιπλέον 1,68 μονάδες στη συνολική οικονομία. Και σημειώστε ότι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι στη δευτερογενή τομέα της οικονομίας, διαχρονικά, δεν έχει δοθεί η σημασία που της αξίζει. Ειδικά στην περιφέρεια, η βιομηχανία εξακολουθεί να υπάρχει, να δημιουργεί, να προσφέρει, χάρη αποκλειστικά και μόνο σε 2 πράγματα. Στον ηρωισμό των Ελλήνων επιχειρηματιών, ιδίως των μικρών και των μεσαίων, αλλά και την αυταπάρνηση των εργαζομένων. Χωρίς κανέναν σχεδιασμό από πλευράς κράτους, χωρίς να έχει αναπτυχθεί ποτέ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αξιοποιήσουμε και να μπορούμε να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα ωφέλη από τη βιομηχανία. Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι και να αναγνωρίσουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση ήταν η πρώτη μετά από σχεδόν 40 χρόνια που έλαβε ορισμένες αποφάσεις για τη βιομηχανία. Δεσμοθετήθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, η οποία κατάρτισε την Εθνική Βιομηχανική Πολιτική. Βεβαίως, για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη και να φέρει αποτελέσματα, επήγη η εξειδίκευσή της. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε και να αναγνωρίσουμε ότι για πρώτη φορά, κατά την ανάγνωση προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, είδαμε να απουσιάζουν οι συνηθισμένες γενικόλογες αναφορές, αλλά να αντίθεται συγκεκριμένοι στόχοι, ποσοτικοί, στόχος συνεισφοράς στο ΑΕΠ από τη βιομηχανία στο 15% στο 2030 και αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ ως το 2027. Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε από την πολύ μεγάλη εμπειρία σας, τις σημαντικές θέσεις που υπηρετήσατε και υπηρετείτε, αλλά και από την επιτυχημένη μακρά θητεία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίχως ισχυρή βιομηχανία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως ξέρετε, πριν από λίγες εβδομάδες καταθέσαμε ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος στον κύριο Πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή σας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με υπόμνημα 8 δέσμεων προτάσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη στην πράξη της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, εστιάζαμε ιδίως σε θέματα όπως είναι η μεγάλη πρόκληση της εξέφρασης προσωπικού για τις επιχειρήσεις μας, θα έλεγα και η αναβάθμιση του εργασιακού δυναμικού, έτσι ώστε και το πρόβλημα της ανεργίας να μπορεί να συνδυαστεί και να επιληθεί και η ελληνική βιομηχανία να πάρει μια νέα όθηση. Ανάγκη βελτίωση των υποδομών της χώρας, ιδίως στην περιφέρεια, πρέπει να δημιουργηθούν τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι συνδυασμένες μεταφορές, για να στηρίξουμε τη λειτουργία της βιομηχανίας. Ομοίως ισχύει και για τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Εδώ ανοίγω και μια σύντομη παρένθεση. Παρακολουθούμε, κύριε Υπουργέ, την προσπάθεια που καταβάλλεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είναι αναγκαία, όχι μόνο επειδή το κράτος χρειάζεται επιπλέον έσοδα, αλλά χρειάζεται και για λόγους αρχής και δικαιοσύνης. Εκεί θα είμαστε δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Προσδοκούμε όμως και από εσάς
να μπορέσουμε επιτέλους να μειωθεί και το κόστος του χρήματος σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Επίσης, έχουμε καταθέσει προτάσεις εστιάζοντας τη μείωση του τεχνολογικού χάσματος που μας χωρίζει για όλες, από άλλες χώρες στη Δύση. Εστιάσαμε και στη δημιουργία ενός φιλικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις να μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτυχθούν χωρίς υπερβολικές στρεβλώσεις, εμπόδια. Δεν ζητάμε υπερβολές, δεν μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, μιλάμε για απλά πράγματα, να μπορεί να βγάζουμε άδειες λειτουργίας, να μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε επιτέλους εν έτη 2023 τις διαδικασίες αδειοδότησης, να αποσαφινιστούν οι όροι περιβαλλοντολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων, αντί να έχουμε κάθε φορά διάφορες εκπλήξεις. Στοιχειώδη πράγματα, γνωστά σε όλους μας εδώ, που δραστηριοποιούμεθα στη βιομηχανία. Τέλος, εστιάσαμε και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και στο προηγούμενο κλειστό τμήμα της συνέλευσής μας, η μείωση του κόστους ενέργειας. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά όλους μας. Δεν μπορεί να υπάρχει βιομηχανία χωρίς χαμηλό κόστος ενέργειας. Και στην Ελλάδα έχουμε διαχρονικά υψηλό κόστος. Αυτό μαζί με το πρόβλημα της αύξησης των επιτοκίων θεωρούμε είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε ότι ως ΣΒΕ δεν έχουμε συντεχνιακά αιτήματα. Είναι προτάσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της οικονομίας. Θέλουμε ένα καλύτερο, υγιέστερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο να δραστηριοποιούμαστε. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Είναι μέτρα αυτά τα οποία έχουν απευθείας εφαρμογή στον κλάδο μας και τα οποία έχουν αυστηρά και μία μόνο λογική. Στηρίξτε μας, γιατί και εμείς στηρίζουμε με τη σειρά μας την ελληνική κοινωνία. Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι χρειαζόμαστε νέες, θαραλέες αποφάσεις από την κυβέρνηση. Αποφάσεις που έμπρακτα θα παραμερίζουν το πολιτικό κόστος, θα συγκρούεται με παγιωμένες νοοτροπίες οπισθοδρόμησης και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην απενοχοποίηση της λειτουργίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΣΒΕ είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει καταλυτικά, ούτως ώστε να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες συζητάμε εδώ απόψε και οι οποίες δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί μπορούμε να οδηγήσουμε την ελληνική βιομηχανία όσο ψηλά μπορεί και να καταφέρουμε σπουδαίες υπηρεσίες στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω τον κύριο Υπουργό να κάνει ένα χαιρετισμό. Μετά θα έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση με τους πρώην Προέδρους κύριο Σαββάκη και κύριο Μιλωνά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΒΕ για την πρόσκληση να έρθω να μιλήσω ακόμα μια φορά σε μια εκδήλωση που διοργανώνει, να ευχηθώ στην Πρόεδρο και ενώπιόν σας, την έχω ξαναδεί φυσικά στην Αθήνα, καλή επιτυχία μετά την εκλογή της και να σας πω ότι τώρα σκεφτόμουν, είναι το τρίτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος, με τη συμβολή και των ιδιωματισμών που ακούω στο σπίτι, θα αρχίσω να λέω «με έκανες», «με έδωσες» και ούτω καθεξής. Θα με αισθάνεστε ακόμα πιο κοντά. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει, θα απαντήσω σε κάποια θέματα στην Πρόεδρο και μετά θα έχουμε ένα κανονικό debate όλοι μαζί. Δεν θα απαντήσω σε όλα. Αλλά θέλω να πω, η κυβέρνηση προσπαθώντας
να είναι παραγωγική, αποτελεσματική για τον τόπο και να κάνει ουσιαστικά το πατριωτικό της καθήκον. Επιχειρεί να εφαρμόσει μια σοβαρή, αξιόπιστη, σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή η πολιτική στηρίζεται πρώτα απ' όλα στη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Δεν παριστάνουμε δηλαδή τους πολιτικούς αηβασίλειδες. Θέλουμε αυτό που κάνουμε σήμερα να αντέχει και αύριο και μεθαύριο. Και εμβολής, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η χώρα μας είναι δεύτερη αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε βάλει τα θεμέλια για την ανάπτυξη. Τόσο με τη δημοσιονομική μας πολιτική, όσο και με μια σειρά από άλλες επιμέρους πολιτικές τις οποίες προωθούμε. Και γι' αυτό το λόγο να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και τα νοικοκυριά και τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη. Θα τους στηρίξουμε, εννοώ, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις όλων των τελευταίων ακραίων φυσικών φαινομένων τα οποία έπληξαν την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί το επιβάλλει η συνείδησή μας, αλλά γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή τις προϋποθέσεις να το κάνουμε με υγιή τρόπο και θα δείτε και τη Δευτέρα όταν θα δημοσιευτούν τα στοιχεία, θα δημοσιευτεί το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 24 που θα περιλαμβάνει και τις εκτιμήσεις για το 2023, ότι θα έχουμε μία υπεραπόδοση, όπως λέγεται, του προϋπολογισμού που βασίζεται σε υπεραπόδοση της οικονομίας. Και η υπεραπόδοση της οικονομίας βασίζεται στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης που έβαλε τα θεμέλια για να γίνουν αυτά πράγματα. Και επειδή σας μιλάει, συγχωρήστε με για τον προσωπικό τόνο, και ένας υπουργός ο οποίος ποτέ δεν έχει διακριθεί για τα μεγάλα του λόγια, θα δείτε ότι αυτά που σας δύο, πολύ σύντομα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, θα φανεί ότι θα γίνουν πράγματα. Θέλω να επικεντρωθώ τώρα μόνο σε ένα θέμα και θα κλείσω κατόπιν, που αφορά στο παραγωγικό μοντέλο και στο ρόλο της βιομηχανίας. Η χώρα μας την περασμένη δεκαετία έπεσε, όπως σας είναι γνωστό, δεν χρειάζεται σε εσάς, ειδικά εδώ να το αναλύσω, θύμα των λεγόμενων δίδυμων ελλειμμάτων. Ποια ήταν τα δίδυμα ελλείμματα? Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό με τις δυσμενείς συνέπειες στο χρέος, προφανώς, και το έλλειμμα του ισοζυγίου, του εμπορικού ισοζυγίου, τρεχουσών συναλλαγών, όπως θέλετε πείτε τα, εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτή η ανισορροπία και σε αυτό το επίπεδο. Αυτές ήταν οι δύο κακόπορτες της οικονομίας. Και το μυαλό μας, αν και γίνεται περισσότερο συζήτηση για τα δημοσιονομικά, είναι σταθερά και στο δεύτερο ζήτημα. Στο ζήτημα δηλαδή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Διότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στην κατανάλωση και δεν μπορούμε να ανεχθούμε να υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Δεν είμαστε φυσικά διευθυνόμενη οικονομία και πουθενά στον κόσμο, ακόμα και στις κατευθυνόμενες, στις διευθυνόμενες οικονομίες όποιες υπάρχουν ακόμα, η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Και επίσης και το παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως οι κυβερνήσεις μπορεί με την πολιτική τους, το συνολικότερο μείγμα της πολιτικής που υιοθετούν και τα κίνητρα τα οποία προωθούν, να οδηγούν έντιμη μέτρο τα πράγματα σε μια κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν, επειδή μας ενδιαφέρει να έχουμε μια οικονομία δυναμική, παραγωγική και εξωστρεφή, δεν ξεχνάμε φυσικά τον ιδιαίτερο ρόλο των εξαγωγών, της καινοτομίας, της παραγωγικότητας, αλλά και της βιομηχανίας, τον ειδικό ρόλο
που μπορεί να έχει η βιομηχανία σε αυτή την προσπάθεια. Παραδείγματος χάρη, έχει διαπιστωθεί με στοιχεία, δεν είναι εκτιμήσεις για το τι θα γίνει στο μέλλον, ότι στον περιορισμό της ανισορροπίας ως προς το έλλειμμα το εμπορικό, μας έχουν βοηθήσει μια σειρά από κλάδοι που ανήκουν στη βιομηχανία. Ένας τέτοιος κλάδος είναι η φαρμακοβιομηχανία, την περασμένη τετραετία εννοώ. Και ένας δεύτερος κλάδος, που σας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο εδώ, είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής και επομένως και της μεταποίησης. Και επομένως αυτούς τους κλάδους και όλους τους άλλους κλάδους οι οποίοι θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση που όλοι επιδιώκουμε της εξωστρέφειας, θα τους έχουμε και εμείς ως προτεραιότητα, διότι αλίμονο αν ξεχνάς να στηρίζεις τα πλεονεκτήματά σου. Δεν θα το κάνουμε λοιπόν για ψήφους, θα το κάνουμε για λόγους ανάγκης. Ανάγκης δικής μας, αλλά και ανάγκης πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας. Άρα δεν ήρθα να σας κάνω τον καλό, δεν τον κάνω ποτέ και δεν είμαι καλός αυτό το ρόλο. Ήρθα να σας πω ότι θα είμαστε μαζί γιατί μας είστε πολύ χρήσιμοι. Είστε χρήσιμοι στην εθνική οικονομία και στους εργαζόμενους φυσικά, με τις θέσεις εργασίας που διατηρείτε και που δημιουργείτε. Ακριβώς γιατί μπορεί να συμβάλλετε από τον ίδιο σας το ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την προσπάθεια για εξωστρέφεια. Για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο δυναμική. Και ως υστερόγραφο στο τέλος, θέλω να σημειώσω ότι ειδικά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα η βιομηχανία μπορεί να έχει και ένα επιπλέον ρόλο, μην κρυβόμαστε, έναν εθνικό ρόλο. Οι βιομηχανίες παντού δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι βιομηχανίες που είναι στα σύνορα μιας χώρας εξορισμού μπορεί να έχουν επιρροή και στην ευρύτερη γειτονιά. Επομένως, για να παραφράσω κάπως αυτά που είχε πει ο Κένεντι, μην κοιτάτε μόνο τι θα κάνει το κράτος για σας, και το κράτος οφείλει να κάνει, φυσικά. Αυτά που κάνουν και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη για την βιομηχανία, αλλά δείτε τι θα κάνετε κι εσείς για την Ελλάδα, γιατί μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε και κάνετε ήδη. Υπάρχουν βιομηχανίες εδώ, υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ με παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, για να συνοηθούμε καλύτερα. Αυτό είναι στήριξη στη Θεσσαλονίκη, στο ρόλο της Θεσσαλονίκη, που προφανώς μπορεί να ενισχυθεί με το λιμάνι, που έπαψε να είναι μια δημόσια υπηρεσία, με το αεροδρόμιο, το καινούριο, είχα και εγώ μια προσωπική συνεισφορά στο να φύγουμε από το παλιό μοντέλο της ΗΠΑ και να πάμε σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, με τις ιεροδρομικές γραμμές που πρέπει να κατασκευαστούν το ταχύτερο, με τους συνδετήριους κάθετους οδικούς άξονες. Όλα αυτά ενισχύουν τη Θεσσαλονίκη, ενισχύουν τη Μακεδονία, ενισχύουν εσάς και δημιουργούν αυτό που τόση ώρα περιγράφω, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για εξωστρέφεια. Το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, το χρειάζεται η Μακεδονία, το χρειάζεται η Ελλάδα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι το συνειδητοποιείτε, να είστε βέβαιοι ότι και εμείς το συνειδητοποιούμε. Και υπό αυτή την έννοια είμαστε την ίδια πλευρά του λόφου και θα δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη και θα την κερδίσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο Μιλωνά, παρακαλώ, τον κύριο Σαββάκη. Θα καθίσουμε να κάνουμε μία συζήτηση με τον κύριο Υπουργό. Δεν
Τώρα με ακούτε, με ακούτε. Σκεφτήκαμε να κάνουμε έτσι μία συζήτηση, να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό θέματα που ξέρουμε ότι απασχολούν όλους μας, απασχολούν τη βιομηχανία. Ο κύριος Μιλωνάς θα κάνει νομίζω την πρώτη ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και αρκετό διάστημα. Το παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί περιμένουμε ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Την επενδυτική βαθμίδα, την οποία πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δημόσιο, την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, είναι πολύ σημαντικές στις τράπεζες και προσπαθούμε λίγο να αντιληφθούμε τι θα γίνει σε εμάς. Δηλαδή, πόσο πρακτικά και συγκεκριμένα μπορεί να βοηθήσει αυτό τις ελληνικές βιομηχανίες, μια και είμαστε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών, στα θέματα των επενδύσεων, της ανάπτυξής τους, της εξωστρέφειάς τους κτλ. Πρακτικά τι σημαίνει, τι θα πρέπει να περιμένουμε και από ποιους. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας, η προσπάθεια συνεχίζεται. Δεν είναι σωστό να προεξοφλούνται όλα. Έχουμε ήδη αναγνώριση, έχουμε επενδυτική βαθμίδα από δύο οίκους που δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ιαπωνέζικο οίκο και τον Γερμανικό ΣΚΟΟ. Ήρθε ο Καναδέζικος, ο DBRS, ο οποίος αναγνωρίζεται και μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. Ήρθε η Moody's που μας είχε 3 βαθμούς κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και μας ανέβασε 2, αλλά ήταν η χειρότερη από όλους, πιο αυστηρή από όλους. Αλλά είμαστε 1 βαθμό κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Περιμένουμε τώρα στις 20 Οκτωβρίου την S&P, που είναι το μεγαλύτερο οίκος, και την 1η Δεκεμβρίου τη Fitch. Εάν η S&P και η Fitch μας δώσουν την επενδυτική βαθμίδα, κλείνει το θέμα. Έχουμε πια την επενδυτική βαθμίδα, τουλάχιστον όπως την εννοεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και γι' αυτό το λόγο πάντοτε μένουμε στη γραμμή ότι δίνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε σοβαροί και υπεύθυνοι, να εκπλήσουμε ευχάριστα. Και έτσι θα προχωρήσουμε όμως να το ξεκαθαρίσω. Και αφού πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, διότι δεν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στους πρώτους. Μπορούμε καλύτερα, που έλεγε και ένα σύνθημα παλιά, και αυτό το εννοούμε. Τώρα, τι θα σημαίνει. Πρώτα απ' όλα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Από ανθρώπους οι οποίοι μας είχαν κατεβάσει στην κατηγορία σκουπίδια, θέλω να θυμίσω, δεν υπήρχε κάτι χειρότερο. Ήταν ο πάτος. Δεν υπήρχε κάτι παρακάτω να πάμε. Και τώρα ανεβαίνουμε στην πρώτη κατηγορία. Το ερασιτεχνικό δηλαδή, πάμε στην πρώτη εθνική. Τώρα για να το κατανοήσουν και όσοι δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με αυτά. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού, θέλουμε και στην πρώτη εθνική να πάμε καλά. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα υπάρξουν πρώτα απ' όλα το κράτος, δηλαδή εσείς, γιατί εσείς είστε το κράτος, θα μπορούμε να δανειζόμαστε ευκολότερα από τις αγορές, με χαμηλότερα επιτόκια. Θέλω να σας πω ότι ήδη αυτό γίνεται σε σχέση με ορισμένες χώρες, μην αρχίζω να κατονομάζω, ευρωπαϊκές, που έχουν την επενδυτική βαθμίδα, διότι υπάρχει αίσθηση ότι η κυβέρνηση κάνει καλά δουλειά. Και δανειζόμαστε ήδη φθηνότερα. Από κάποιες κοντινές μας τουλάχιστον χώρες. Τέλος πάντων, εννοείται. Κατόπιν, λόγω του καθεστώτος των κανόνων, μάλλον, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα μπορούν και οι δικές μας τράπεζες να δανείζονται χαμηλότερα. Αυτό είναι καλό νέο για εσάς, διότι δεν θα έχουν λόγους να μην σας δανείζουν και εσάς χαμηλότερα. Όλο αυτό επίσης είναι καλό για τη ρευστότητα γενικότερα της αγοράς και επίσης
είναι ένα πρόσθετο κίνητρο, ένας πρόσθετος λόγος να έρθει ένα φάντη, ένας επενδυτής, τεχνικός, οποιοδήποτε, και να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Οι Ιαπωνέζοι, για παράδειγμα, δεν είναι θεωρητικό αυτό που σας λέω. Οι Ιαπωνέζοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο τι λέει ο δικός τους οίκος αξιολόγησης, ο R&I. Μέχρι τώρα που δεν μας είχε στην επενδυτική βαθμίδα, δεν είχαμε και αντίστοιχες Ιαπωνέζικες επενδύσεις. Θα μου πεις γιατί λες για την Ιαπωνία, διότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία. Είναι λίγο μεγάλη για να την αγνοούμε. Επομένως, δημιουργούνται μια σειρά από προϋποθέσεις, μπαίνουν πιο γερά θεμέλια για να προχωρήσει η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις μας και τελικά από αυτό να βγει κερδισμένος ο μέσος Έλληνας, ο μέσος εργαζόμενος και ο άνεργος, ο οποίος θα δει περισσότερες προϋποθέσεις για να έχει μια πρόκληση. Άρα, ναι, είναι καλό νέο για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαβάκης, θα κάνει την επόμενη ερώτηση. Να πιαστώ λίγο από την επίτευξη σε πολύ μεγάλο βαθμό της επενδυτικής βαθμίδας και να κάνω και μία διαπίστωση, την αποκλιμάκωση των spreads εξαιτίας της προόδου της ελληνικής οικονομίας. Όμως, τα διαρκώς αυξανόμενα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος χρηματοοικονομικό για τις επιχειρήσεις. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει, συμμερίζεστε μάλλον την άποψη ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων, προβληματικών επιχειρήσεων και ποια είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για να αποφευθεί τέτοιο ενδεχόμενο στο μεγαλύτερο βαθμό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας, δεν μπορεί να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο κατά. Με άλλα λόγια, γιατί εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή την πολιτική της αύξησης των επιτοκίων? Δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει? Το κάνει, όπως το κάνει και η Fed στην Αμερική, όπως το κάνει και η Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, για λόγους πληθωρισμού. Διότι είναι μια κλασική συνταγή για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός. Να περιοριστεί το χρήμα δηλαδή, το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά, κάνοντας προσωρινά πιο δύσκολη τη ζωή σας. Και τη ζωή των επιχειρηματιών και όλων αυτών που θέλουν να πάρουν δάνειο σε όλη την Ευρώπη. Όπου και να είναι αυτή. Διότι αν δεν το κάνει, η γκρίνια που έχουμε σήμερα, δικαιολογημένη εμπολή, ότι μα αυξάνονται όλα, έχουμε ακρίβεια κτλ., θα γίνει τρισχυρότερη. Εάν δεν ελέγξεις την υπερθέρμανση, δηλαδή της αγοράς. Είναι μια κλασική συνταγή, όπως είναι η ασπιρίνη στον πυρετό. Πόσο θα κρατήσει αυτό, δεν μπορώ να προβλέψω, δεν είμαι προφήτης. Οι περισσότεροι πάντως που αναλύουν τα φαινόμενα προβλέπουν ότι έχουμε φτάσει στο υψηλότερο σημείο και ότι από εδώ και πέρα, αφού μείνουμε σε ένα πλατό, θα ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση. Δεν μπορώ να σας πω τους μήνες, δεν μπορώ να σας πω τις ημέρες και δεν μπορώ να ελέγξω κυρίως την παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το περιβάλλον. Ξέρω ότι δημιουργούνται πιέσεις. Εμείς από την πλευρά μας θα καταθέσουμε και σχετικό νομοσχέδιο πολύ σύντομα. Προσπαθούμε να ενισχύουμε όσο περισσότερο γίνεται τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό μας σύστημα. Και μια πρωτοβουλία που θα πάρουμε είναι θα επιτρέψουμε και σε μη τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προφανώς θα γίνει με εγγυήσεις της Τράπεζας Ελλάδος. Προφανώς θα γίνει με βάση όλα αυτά που γίνονται στις υποθέσεις που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλουμε να στηρίξουμε με έναν τρόπο υγιή τις τράπεζές μας, γιατί εσείς κυρίες και κύριοι τις πληρώσατε την περασμένη δεκαετία και μάλιστα όχι μόνο μία φορά με τις ανακεφαλαιοποιήσεις τους, φορολογούμενοι τις πλήρωσαν.
για να μην καταρρεύσουμε και να μην έχουμε δεδομένες συνέπειες. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην πολιτική μας για τις τράπεζες, αλλά την ίδια στιγμή φυσικά θέλουμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό στις τράπεζες και γι' αυτό μιλάμε για τον πέμπτο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα, αλλά επίσης μιλάμε και για αυτήν την πρωτοβουλία στην οποία μόλις αναφέρθηκα. Μαγικές γομολάστιχες για να διαγραφούν τα προβλήματα δεν υπάρχουν και δεν μας τις έχει δώσει κανένας, ούτε έχουμε δει πουθενά να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι από πλευράς ρυθμών ανάπτυξης και προοπτικής για το μέλλον καλύτερα από αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πλησιάζουν το μηδέν του ρυθμού ανάπτυξης ή εισέρχονται σε ένα κύκλο ύφεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά πάντως έχουμε μια σειρά από προϋποθέσεις παρά όλο αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, λόγω του κύκλου της οικονομίας, λόγω της πολιτικής που εφαρμόζεται και λόγω του ότι μπορεί να συνδυαστεί το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής με την πολιτική σταθερότητα που διασφαλίστηκε στις τελευταίες εκλογές, όλα αυτά μπορεί να μας κάνουν να προχωρήσουμε στο ορατό μέλλον με θετικό τρόπο και γι' αυτό και οι προβλέψεις άλλωστε όλων των διεθνών οργανισμών που δεν είναι όργανά μας, μιλάνε για σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα και του χρόνου και το 2020. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να ρωτήσω εγώ λίγο επιπλέον. Αυτό χρονικά πότε το βλέπετε στην αγορά να λειτουργήσει, το να δημιουργηθούν και άλλα πιστωτικά ιδρύματα? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια νομοθεσία βαριά μέσα σε αυτό. Θα μας πάρει 2 χρόνια, θα μας πάρει ένα χρόνο. Δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα, αυτά είναι οι κανόνες της αγοράς. Είναι η αγωνία μας να έχουμε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και στη χρηματοδότηση. Εντάξει, με κάνει και το ρωτάω. Εντάξει, αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε καλούς λογαριασμούς, μην περιμένετε να σας δανείζει η τράπεζα με 5% και ο άλλος να σας δανείζει με 2%. Έτσι. Δεν υπάρχουν φιλανθρωπικά ιδρύματα στην αγορά. Έτσι. Και δεν μπορώ να προβλέψω ότι δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η ιδεολογία μας. Είμαστε εναντίον των καρτέλ, υπέρ του ανταγωνισμού και αυτό είναι που επιχειρούμε να κάνουμε με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη λίγο να διακόψω. Στην Ισπανία έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα ενίκια στη Βαρκελόνη. Έχει αποφάσει η κυβέρνηση να δώσει ειδικούς όρους για την ανέγερση και αγορά 200.000 νέων κατοικιών. Πέσανε τα ενίκια μέσα στους πρώτους 8 μήνες 20%. Με τις τράπεζες δεν γίνει τίποτα έτσι, έτσι να πέσουν λίγο τα επιτόκια. Να κάνετε κάτι αντίστοιχο. Σας μίλησα ήδη για τα ενίκια που λέτε και για τη στέγαση. Εμείς και εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο και εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο και εγώ είχα μια προσωπική συμμετοχή λόγω του ότι είμαι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αυτό που είναι γνωστό ως σπίτι μου, το πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχει ανταπόκριση, ιδιαίτερα στους νέους. Έχουν δοθεί χαμηλότοκα δάνεια με επιδότηση από το κράτος. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες, το εξοικονομώ, ανακαινίζω, εν πάση περιπτώσει 5 επιμέρους υποπρογράμματα. Διαθέτουμε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα στην πρώτη του φάση. Επαναλαμβάνω και πάλι. Είναι αδύνατον να συνδυαστούν όλα. Είμαστε σε φάση υψηλών επιτοκίων σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι μία εξαίρεση. Και σημειώνω νέου, αυτό γίνεται για λόγους ελέγχου του πληθωρισμού, ο οποίος είναι ένα αρνητικό φαινόμενο. Εάν δεν γινόταν αυτό, θα είχαμε πολύ χειρότερα προβλήματα στην οικονομία και στην αγορά. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα μας επιτρέψετε τώρα, έτσι λίγο πιο πεζό, πιο καθημερινό.
Και επειδή είμαστε και στην περιφέρεια, δεν είμαστε στο κέντρο, και επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη, θα ήθελα να σας ρωτήσουμε για το ρυθμιστικό περιβάλλον. Έχουμε φαινόμενα που βλέπουμε ότι κάθε περιφερειακή διοίκηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα των αδειοδοτήσεων, τα θέματα των μεταβιβάσεων ακινήτων, που και στην αριθμός να μην συνεχίσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και επίσης είναι πάρα πολύ οξύμορο για τις επενδύσεις. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα να έρχεται ένας ξένος επενδυτής, να βρίσκεται σε δύο μέρη της χώρας ταυτόχρονα η παρουσία του και να μην μπορεί να καταλάβει γιατί η μία υπηρεσία του ζητάει αυτά τα δικαιολογητικά, η άλλη υπηρεσία του ζητάει έναν άλλο χρόνο. Αυτό νομίζετε ότι είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Είναι μέσα στις μεταρρυθμίσεις ασφαλώς. Υπάρχει τρόπος? Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να σας πω, να σκεφτούμε, να σας καλέσω να σκεφτούμε γιατί έχουμε παραπάνω επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γιατί ακόμη πιο πολύ έχουμε σημαντικότατη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Γιατί έπεσε η φορολογία, γιατί έπεσαν οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνονται, γιατί υιοθετήθηκε μια εργασιακή νομοθεσία που δίνει έμφαση ασφαλώς στην προστασία του εργαζομένου αλλά και στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και γιατί απλοποιήθηκε το ρυθμιστικό περιβάλλον. Σίγουρα από το. Και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήμουνα υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ξέρω τι μπάχαλο υπήρχε και πόσο επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί αυτό σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδοτήσεις και πόσο κατηγορήθηκε ακόμα μια φορά ότι είμαι νεοφιλελεύθερος, ότι θέλω να τα ξεπουλήσω όλα, να τα δώσω στους ιδιώτες, γιατί επιτρέπαμε να γίνει outsourcing την αδειοδότηση, να γίνεται από ιδιώτες πιστοποιημένους, οι οποίοι έρχονται και κάνουν τις αδειοδοτήσεις. Πράγματα αδιανόητα στην Ελλάδα πριν από 10-20 χρόνια. Τελείωσε η προσπάθεια, δεν τελείωσε. Προφανώς. Από εδώ και πέρα δεν θα καθόμαστε σαν τον Μήνυμα Κοτόπουλο να θαυμάζουμε τα επιτεύγματά μας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα ένα ζήτημα που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί είναι τι γίνεται στο τρίγωνο κεντρική κυβέρνηση, αποκεντρωμένες διοικήσεις και περιφέρεια. Εκεί σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα, όχι μόνο για εσάς, αλλά για κάθε Έλληνα πολίτη, διότι υπάρχει μια ταλαιπωρία, μια σύγκριση, ένα γραφειοκρατικό πλέγμα κτλ. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο σοβαρές αποστολές, ειδικά του Υπουργείου Εσωτερικών. Και ένα άλλο θέμα που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι, το καταλάβατε τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η καθυστέρηση της δίκης, που συζητείται από τότε που ήμουν παιδί. Έχουν περάσει καμιά, μη σας φανεί παράξενο, 50 νόμοι από τη μεταπολίτευση και μετά με τίτλο για την επιτάχυνση των δικών. Δεν έχουμε προφανώς τα αποθούμενα αποτελέσματα και τώρα πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, θα έλεγα και με τη δική σας συμφωνία. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μια δική μου προσωπική άποψη όμως, έτσι, είναι ότι μέσα στην όλη προσπάθεια χρειαζόμαστε και εξειδικευμένα δικαστήρια με εξειδικευμένους δικαστές που να έχουν συγκεκριμένες γνώσεις για μια σειρά από ζητήματα όπως φέρει πριν το προσεκτικό δίκαιο ή άλλα ζητήματα εμπορικού δικαίου για να προχωρούν τα πράγματα πιο γρήγορα και πιο ικανοποιητικά για όλους και όχι για εμάς. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε στο μέλλον, αισιοδοξούμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο. Το θίξατε κι εσείς στην ομιλία σας, το είπα κι εγώ, το είχατε πει εσείς και ως Υπουργός Εργασίας, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει οπωσδήποτε να στοχεύσουμε σε αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Απ' την άλλη πλευρά, οι προγραμματικές δηλώσεις, οι πρόσφατες της κυβέρνησης, πάλι μιλούσαμε για ορισμένους δείκτες. Ένας από αυτούς είναι το 60% το ΑΕΠ μέχρι το 2027, είναι ο στόχος των εξαγωγών. Εξαγωγές είναι βιομηχανία κατά κύριο λόγο. Ξαναέρχομαι πάλι στο θέμα που συζητούσαμε και πριν.
κατά τη γνώμη σας, αυτός ο στόχος που είναι τόσο σημαντικός και πρέπει να τον πετύχουμε, πώς μπορεί να επιτευχθεί? Διότι οι βιομηχανίες δείχνουν μια ανθεκτικότητα μεν, αλλά φαίνεται ότι η χρονιά που πέρασε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και η επόμενη που θα έρθει, ειδικά εν όψη και του κόστους ενέργειας και την κατάσταση των επιτοκίων, που ασφαλώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν έχουν πάρα πολλά ακόμα περιθώρια. Αν επιχειρούσατε να θίξετε αυτό το θέμα στην τηλεόραση, στις περισσότερες εκπομπές σας λέγανε πάμε στο επόμενο, μην χάσουμε τηλεθέες. Κι όμως το θέμα είναι σημαντικό. Δεν συζητείται πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο, αλλά τι είδους παραγωγικό μοντέλο έχουμε είναι εξαιρετικά μεγάλη. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που έχει μόνο τουρισμό και μια χώρα που απλώς εισάγει αυτοκίνητα, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό μέσω μακροπρόθεσμα θα υπονομεύσει τις προοπτικές της οικονομίας. Γι' αυτό υπενθύμησα μόνος μου. Το κάνω συχνά μόνος μου, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον έχω ίσως τη συνείδησή μου, ότι εκτός από τα δημοσιονομικά μεγέθη, πρέπει σταθερά να μας απασχολεί το παραγωγικό μοντέλο και σε αυτή την κατεύθυνση σημείωσα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η βιομηχανία. Δεν λέω για πολλά αιτία, επειδή μιλάω σε αυτό το ακροατήριο, νομίζω το λέει η απλή λογική. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και είμαι ευτυχής να πω ότι στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τους κλάδους που κινούνται στον χώρο της καινοτομίας, με την ευρεία έννοια της καινοτομίας, και βέβαια ειδικά έχουμε αρκετά θετικές εξελίξεις και στο ζήτημα των startups. Όλα αυτά είναι σημαντικά, διότι είναι πολιτικές που έρχονται από το μέλλον και κάνουν πιο βιώσιμο το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο. Επομένως, ναι, το μυαλό μας θα είναι πάρα πολύ στην παραγωγή και πάρα πολύ στην βιομηχανία, βεβαίως μέχρι το σημείο που μπορούμε να στηρίξουμε και μέχρι το σημείο που επιτρέπεται σε ένα μοντέλο ελεύθερης οικονομίας. Γιατί από εκεί και μετά θα ξεκινήσουν στρεβλώσεις. Δηλαδή, δεν θα θέλαμε να ρίξουμε τους φορολογικούς συντελεστές παραπάνω, θα θέλαμε. Γι' αυτό είπα και σήμερα το πρωί ότι με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ρίξουμε τους φορολογικούς συντελεστές περισσότερο. Αλλά γι' αυτό υπάρχει και ένα Υπουργείο Οικονομικών, γιατί κάποιος πρέπει να κρατάει το ζύγι. Άμα του ρίξει τόσο πολύ και μετά δεν μπορεί να πληρώσει τις μισθούς και τις συντάξεις, θα αρχίσουν άλλου είδους θέματα που θα έχουν αντανάκλαση και σε εσάς. Μην αμφιβάλλετε, γιατί θα αρχίσει μια αρνητική συζήτηση για την ελληνική οικονομία και εσείς είστε πάνω στο πλοίο που λέγεται ελληνική οικονομία. Δεν είστε παρατηρητές απ' έξω. Επομένως, η δουλειά η δική μας είναι να έχουμε μια συνολική εικόνα, να βλέπουμε τις καλές διεθνείς πρακτικές και πιστέψτε με, όταν υπάρχει πρόβλεψη φέτος για ανάπτυξη 2,3, είμαστε δεύτεροι αυτή την ώρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτεροι. Κάποτε ήμασταν δεύτεροι από το τέλος, τώρα είμαστε δεύτεροι από την αρχή. Όταν του χρόνου υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη 3%, εντάξει, καταλαβαίνω, έχετε ανησυχίες, καταλαβαίνω, δεν είμαστε εδώ σε ένα παράδεισο, έχουμε μια σειρά από προβλήματα, αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω από ελπίδα στο τέλος. Πολύ περισσότερο που υπάρχει μια κυβέρνηση που επιμένει στο δρόμο της σοβαρότητας και υπάρχει και ένα εκλογικό αποτέλεσμα χάρη στον ελληνικό λαό που δεν δίνει καμιά δικαιολογία στην κυβέρνηση να μην πέφτει. Υπάρχει ένας ανέφελος ορίζοντας και αυτό είναι θετικό και για την κυβέρνηση και για τους επενδυτές. Πολύ αισιόδοξο πάντως. Κρατάμε το... Να πω κάτι λίγο. Έχει για να... μεγαλύτερη σημασία από μένα να τα ακούτε αυτά, γιατί εγώ είμαι συνήθως από την γκρίζα πλευρά. Όχι, το αισιόδοξο είναι ότι πιστεύετε στη βιομηχανία και ότι πρέπει να στηριχθεί. Αυτό εννοούσα είναι το αισιόδοξο. Όχι, και σε σχέση με αυτό, μιας και ναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ναι και οι startups, οι υφιστάμενες, έναν πιο ευέλικτο αναπτυξιακό, κάποιον πιο στοχευμένο. Εντάξει. Τον έχω χειριστεί τον. Γι' αυτό το πρέπει να υπάρχει αναπτυξιακός.
Πρέπει. Και πρέπει. Πρέπει να δίνουμε κίνητρα, πρέπει να δίνουμε κίνητρα. Πόσο μπορεί να περιμένει κανείς όποιος αναπτυξιακός να αλλάξει τον ρου της ιστορίας στην ελληνική βιομηχανία και στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Εγώ που το χειρίστηκα, 2 χρόνια σας λέω, όχι πολύ, όχι πολύ. Πολύ περισσότερο μπορεί να σας βοηθήσουν, να σας βοηθήσει η φορολογική πολιτική, πολύ περισσότερο μπορεί να σας βοηθήσει η πολιτική σε σχέση με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, πολύ περισσότερο μπορεί να σας βοηθήσει μια πολιτική για τις αδειοδοτήσεις και κυρίως πολύ περισσότερο μπορεί να σας βοηθήσει η αίσθηση που υπάρχει αυτή την ώρα. Υπάρχει στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα είναι η ευχάριστη έκπληξη τα τελευταία 4 χρόνια. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, υπάρχει το εξής θέμα με τις επενδύσεις. Από όλους ακούτε, υποθέτω και όχι μόνο από εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ότι έχουμε θέματα εργατικού δυναμικού σε ειδικότητες, σε καθόλου ειδικότητες κτλ. Και φτιάχνεται ένα αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος λέει ότι θα δώσουμε κίνητρα εάν πάρετε τόσους εργαζόμενους που να μην τους απολύσετε παραπάνω. Δηλαδή, εμείς έχουμε 3.600 εργαζόμενους, να πάρουμε άλλους 30 και να μην μπορούμε να απολύσουμε κανέναν από τους 3.600. Κάτι πρέπει να πει και ο αναπτυξιακός νόμος. Γιατί πάτε μόνο στο θέμα των εργαζομένων. Βάλτε μια καινούργια εταιρεία, το καταλαβαίνω. Ζούμε σε μια, αλλά μια μεγάλη εταιρεία ανθρώπων. Τι θα κάνει. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου κάποιος να πιστεί και να μπει στον αναπτυξιακό νόμο και στη συνέχεια να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, σήμερα πήγα στην εφορία. Έτσι. Και μου λέγανε στην ΑΔΕ. Και μου λέγανε το πρόβλημα με τους μπροστινούς. Μου το λέγανε πάλι, ότι εμφανίζονται διάφοροι υπέργυροι από διάφορες μακρινές περιοχές που δεν έχουν καμιά σχέση με την επιχείρηση. Εμφανίζονται εκεί, κάνουν ό,τι κάνουν. Συμβάλλουν προφανώς στη φοροδιαφυγή με την εξαφάνισή τους εν συνεχεία και υπονομεύουν τη συνολική προσπάθεια. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να υποθέσει ότι είμαστε σε μια κοινωνία αγγέλων και δεν βαριέσαι και όλα θα πάνε καλά και μοιράζουμε λεφτά από το ελικόπτερο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια σε αυτά που κάνουμε, πιθανόν να υπάρχει μια υπερβολή. Να υπάρχει ένα λάθος μείγμα σε αυτό. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα όσα έχουν γίνει είναι τέλεια, να το συζητήσω. Εκεί παίζει και το θέμα του. Εξηγώ το λόγο τι είναι πίσω από τέτοιου είδους πολιτική. Όχι, αντιλαμβάνω πλήρως αυτά που λέτε. Αλλά όταν μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, πεις για να ανταγωνιστούμε αυτές που είναι εξαγωγικές, κυρίως εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να επενδύσουν πολύ σε αυτοματισμούς, ρομποτική. Συστήματα εξελιγμένα. Αυτά τι κάνουν, μειώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε γιατί τα μόνα κίνητρα είναι να πάρουμε άλλους ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω θέλει εξειδίκευση. Σε αυτή την κατηγορία των επενδύσεων θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των ανθρώπων. Σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων βεβαίως να είναι δεσμευτικό. Κρατάω σημείο. Αλλά βάζεται πολύ γενικά. Okay, δηλαδή... δεν υπάρχει ούτε καν μερική ανάκτηση της επιδότησης. Κρατάω σημείο για αυτά που λέτε, αλλά όπως εσείς ξέρετε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Τώρα κουβέντα να γίνεται. Που πήγα μέχρι εκεί που μπορούσα να πάω. Εξαγωγικές επιχειρήσεις πάντως και το θέμα των εξαγωγών που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πρέπει όλα αυτά, εμείς χαιρόμαστε και στην Ελλάδα όλα είναι αναπτυξιακά, πάνε πολύ καλά, έτσι. Και περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ανάπτυξη, όλα αυτά είναι πολύ καλά. Να δώσουμε και άλλους μισθούς, να ανεβεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Το ρεύμα δεν μας πειράζει, είμαστε στα διεθνή πλαίσια. Εμείς όμως που είμαστε 80% εξαγωγικοί, αυτούς που ανταγωνιζόμαστε, μας το φεκάνουν όλη τη μέρα. Διότι όλα αυτά σε αυτά τα ζητήματα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Και δεν μπορούμε και σε μια μέρα να παράγουμε Τέσλα στην Ελλάδα. Εδώ παράγουμε πιο απλά πράγματα. Να βλέπουμε τι γίνεται λοιπόν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να δούμε τι πλέγμα κινήτρων υπάρχει, πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε και κυρίως τι μπορούμε να αντέξουμε. Διότι... Ναι, συμφωνώ ότι μπορούμε να αντέξουμε ακριβώς επειδή έχουμε περιορισμένους πόρους. Πρέπει να τους εξειδικεύσουμε. Τι είναι εκείνο που θέλουμε να ενισχύσουμε. Στο. Το θέμα των εξαγωγών το λέτε και συμφωνώ. Δεν βρίσκονται πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι λένε ενώπιον ακροατηρίου ότι αυτός ο κλάδος και αυτός ο κλάδος, όταν εδώ υπάρχουν στο ακροατήριο
πάρα πολλοί που είναι σε άλλους κλάδους. Ναι, όλοι είναι φαρμακοβιομηχανία, δεν είναι κανένας εδώ μέσα. Δεν είναι κανένας. Αλλά συμφωνούμε και καλά κάνετε και τους ενισχύετε. Εγώ το είπα. Γιατί ναι. Είναι μια δυναμική, ναι, ναι. Ένας δυναμικός, ναι, ναι, τομέας. Ναι, ναι. Πολύ καλά κάνετε. Δεν διαφωνούμε, αλλά μην, δεν είμαστε, ναι, φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Έχουμε καθόλου. Δεν είναι εδώ τώρα. Εντάξει. Να πούμε λίγο και για τον Εύρο και για τις λιγίσεις περιοχές. Τι να πούμε, μόνο είπαμε ότι πρέπει, είπαμε ότι πρέπει να αμβλύνουμε τις περιφερειακές ανισότητες, αλλά δυστυχώς οι περιφέρειες αυτές έχουν πληγεί. Αυτό πώς φαίνεται στον προϋπολογισμό και ποιες δράσεις. Να την ενισχύσω την ερώτηση. Επειδή είπαμε και για την κοινωνική συνοχή, ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές. Και θα παίρνω την κάνω τώρα, λίγο πιο προβοκατόρικη. Κάνω πάσα για να μην έχεις conflict εσύ, επειδή είσαι από εκεί. Όχι, δεν έχω κανένα conflict. Θα την κάνω πιο προβοκατόρικη την ερώτηση. Υπάρχει διάχυτα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στην επιχειρηματική βέβαια κοινότητα ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί η χώρα, διότι είναι τόσο μεγάλες οι καταστροφές και τόσο μεγάλα τα χρήματα που απαιτούνται, που θα δημιουργήσει μία δυσκολία. Είτε θα, από κάπου θα πρέπει, δημοσιονομική εκτροπή δεν μπορεί να γίνει, άρα από κάπου πρέπει να κοπεί αλλού. Και έχει δύο πόδια η ερώτηση. Μία είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και το είπα και στην αρχή, έλεγα για τις υποδομές, η κλιματική κρίση είναι εδώ, πρέπει το κράτος να αλλάξει το μοντέλο όλων των κατασκευών. Αυτό είναι, μιλάμε για διανόητα κόστη, το ίδιο και ιδιώτες ασφαλώς. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι πρέπει όλοι αυτοί να βοηθηθούν και απ' την άλλη υπάρχει αυτή η διάχυτη ανασφάλεια ότι θα μπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί. Θα μπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί και γράψει. Άλλωστε, αν λέω κάτι ακριβές ή όχι, θα φανεί στους επόμενους 2-3 μήνες. Το κράτος θα μπορέσει, πρώτον γιατί είμαστε πολύ καλύτερα οργανωμένοι και τα βάλουμε άμεσα για τις δημιουργήσεις κλπ. Δεύτερον, γιατί έχουμε ευελιξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνήσαμε για κάποια πράγματα και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα χρησιμοποιήσουμε κονδύλια που θα πέσουν άμεσα για αποζημιώσεις και στήριξη που διαφορετικά θα γινόντουσαν από εθνικούς πόρους και θα δοθούν αυτά τα συγκεκριμένα που λέω από κοινωνικούς πόρους. Και τρίτον, διότι έχουμε κρατήσει και εθνικούς πόρους για αυτή την προσπάθεια. Πρωτίστως όμως έχουμε φροντίσει, και μην το υποτιμάτε αυτό, να έχουμε ένα καλό λογαριασμό έτσι όπως κινούμεθα, προκειμένου σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις να μπορούμε να βοηθάμε. Είχαμε κλειστό το φυγή μας αφενός, γιατί πάντοτε έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να συμβεί και δεύτερον δημιουργούμε τις προϋποθέσεις κάθε μέρα έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη. Να σας πω κάτι που θα φανεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Λένε πολλοί, έχετε παραπάνω έσοδα γιατί έχετε το ρυθμό και τα λοιπά. Ισχύει σε κάποιο βαθμό, αλλά φέτος έχουμε, δεν μπορεί να πει κανένας, χαμηλότερο πληθωρισμό από πέρα. Όμως το πράγμα με το πρωτογενές πλεόνασμα πάει καλά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Γιατί υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι? Γιατί εσείς τους προσλάβατε. Γιατί τους προσλάβατε? Γιατί δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να τους προσλάβετε. Ποιος δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις? Η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση λοιπόν, επειδή εφάρμοσε αυτή την πολιτική, έχει τη δυνατότητα με ένα υγιή τρόπο να έχει τα έσοδα που χρειάζεται το κράτος για να λειτουργήσει, χωρίς να έχουμε πρωτογενή ελλείμματα και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά προς το μέλλον. Αλλά για να προχωρούμε με σιγουριά πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί. Και η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών είναι να πατάει συνέχεια το φρένο. Και αυτό είναι που κάνει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για άλλη μια φορά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.